Κυρία Μακρύ μου είπε να εξαντλήσω την τοποθέτησή μου στα 8 λεπτά, οπότε να με διακόψετε αν προχωρήσω. Θα διακόψω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Α, γιατί μου φάνηκες γενναιόδωρη. Εγώ βλέπω 5 εδώ πάντως, πάμε. Ο τίτλος είναι πραγματικά πολύ δελεαστικός και πάρα πολύ επίκαιρος. Η αναγέννηση του κατασκευαστικού κλάδου, προοπτικές και προκλήσεις. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, μετά την δύσκολη διαδρομή των μνημονιακών χρόνων, φαίνεται να υπάρχει αναγέννηση του κατασκευαστικού κλάδου. Και αυτό οφείλεται και στον ίδιο τον κατασκευαστικό κλάδο. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που ο ίδιος έχει και έχουν βοηθήσει αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να αναπτύσσεται βιώσιμα. Οφείλουμε συγχαρητήρια στον κατασκευαστικό κλάδο για αυτά που έχει προσφέρει στη χώρα για να αναπτυχθεί η χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Και μια παρένθεση, οφείλω και ένα προσωπικό ευχαριστώ προς τις κατασκευαστικές εταιρείες γιατί ήταν εκεί όποτε του ζητήθηκε κατά την περίοδο των πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη Θεσσαλία. Αυτή η αναγέννηση όμως συνεχίζεται, υπάρχουν θετικές προοπτικές. Θα μπορούσα να βάλω 5 τίτλους. Ο ένας τίτλος είναι ότι ναι, διότι υλοποιούνται δημόσια έργα. Μιλήσατε προηγουμένως και η κυρία Μακρύ και εσείς για πάρα πολλά έργα, αλλά το κρίσιμο θέμα είναι αν αυτά υλοποιούνται και υλοποιούνται όσο γίνεται, εντός προϋπολογισμού και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Για παράδειγμα, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει το 2024. Να πάω στα πιο πρόσφατα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του flyover. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία, το κατασκευαστικό κομμάτι, μέσα στο Νοέμβριο. Για παράδειγμα, όπως είχαμε δεσμευτεί την προηγούμενη εβδομάδα, επαναδημοπρατήσαμε τμήμα του Λαμία Καρπενήσι, όπως κάναμε πριν από 3 εβδομάδες για το Γιάννα Κακαβιά. Για παράδειγμα, οργανώνουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα, πιθανότατα, μαζί με τον Πρωθυπουργό, να πάμε στον οδικό άξονα Μπράλος Άμφισσα, που ξεκινά και έχουν γίνει πρόδρομες εργασίες. Άρα ο ένας πυλώνας είναι ο πυλώνας των υφιστάμενων, μεγάλων και μικρότερων έργων, τα οποία συνεχίζουν να υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, παρά τις ενδογενείς και εξωγενείς δυσκολίες που υπάρχουν. Η δεύτερη δέσμη έργων είναι τα περίφημα αρδευτικά, εγκυοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά έργα. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υφίστανται ή έχουν μεταφερθεί έργα που υπερβαίνουν μόνο σε αυτόν τον τομέα το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά 49 αρδευτικά έργα, όχι της ίδιας οριμότητας, ύψους 642 εκατομμυρίων ευρώ περιήλθαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πέραν των υφιστάμενων μελετών για 11 αντιπλημμυρικά έργα και των 10 έργων που ήδη τρέχουν. Η τρίτη πηγή που θα τη βρούμε μπροστά μας και είναι κρίσιμο θέμα να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση αυτών είναι ο έλεγχος και η συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής. Γιατί επί χρόνια μιλούσαμε για νέα έργα, αλλά ουδέποτε είχαμε ασχοληθεί στη χώρα μεθοδικά και συστηματικά για τη συντήρηση υφιστάμενων έργων. Και όπως είχα δεσμευτεί, πολύ πρόσφατα προχωρήσαμε προχθές στην έκδοση υπουργικής απόφασης, ενδεικτικά θα σας πω, για την έγκριση του κανονισμού επιθεώρησης και συντήρησης γεφυρών, αλλά και τη συγκρότηση της διοικητικής αρχής γεφυρών. Η τέταρτη δέσμη έργων, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την εξωστρέφεια της χώρας, είναι η ανίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών, άρρηκτα συνδεδεμένη με τι, με τις υποδομές. Εδώ, κορυφαία προτεραιότητα και προσωπικά δική μου, είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Εδώ ανοίγονται 2 καινούργιοι διάδρομοι για τη χώρα. Κυρίως το σιδηροδρομικό δίκτυο, συνδεόμενα με τα λιμάνια κυρίως Βορείου Ελλάδος. Ανοίγει ο Ευρωπαϊκός Διάδρομος Μεταφορών Δυτικών Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου και ανοίγει και ο Ευρωπαϊκός Διάδρομος Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας, Αιγαίου, δηλαδή το 3Cs. Μέχρι τώρα είχαμε το C2C με τη Βουλγαρία. Πάμε στο 3Cs, στα οποία έργα πρέπει η Ελλάδα να πρωτοστατεί σε συνεργασία με τις άλλες χώρες. Ενδεικτικά θα σας πω, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο κ. Φιλιππίδης θα το έχει προσέξει αυτό, στο κείμενο συμπερασμάτων των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τις λωρίδες αλληλεγγύης, που οι λωρίδες αλληλεγγύης έγκαιρα ο Πρωθυπουργός και ο παριστάμενος Υπουργός
Στείλαμε επιστολή και ζητήσαμε να ξεκινήσει τη λειτουργία δοκιμαστικά ένα τρένο που θα βάλει η Ελλάδα και θα αποδεικνύει ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη γραμμή που πάει ουσιαστικά μέχρι εμπόλεμες περιοχές. Για να δούμε τις δυσκολίες, αλλά να εξασφαλίσουμε και χρηματοδότηση. Και η πέμπτη ενότητα, έτρεξα λίγο διαγώνια για να αφήσω χρόνο λίγο για διάλογο, είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές πληγησών περιοχών. Άρα ένα νέο πεδίο για κατασκευές, για όριμες, καλές κατασκευές. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι απεδείχθη μετά τον Ιαννό ότι σημαντικά έργα υποδομής που έγιναν από τον ιδιωτικό τομέα, με την παρακολούθηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως είναι ενδεικτικά, 5 γέφυρες στην περιοχή της Θεσσαλίας άντεξαν. Άρα, αν δούμε αυτούς τους 5 τομείς, τις 5 δέσμες πολιτικών, αποδεικνύεται ότι πράγματι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει προοπτικές. Είπατε όμως και μια κρίσιμη λέξη. Έχει και πολύ ανεκτέλεστο. Άρα, εδώ υπάρχει ευθύνη του ιδιωτικού τομέα να εκτελέσει έργα που υπάρχουν σήμερα στα βιβλία των κατασκευαστικών εταιρεών. Και οφείλει ο κλάδος αυτό να το κάνει και να εκτελέσει τα έργα παρά τις μεγάλες εκπτώσεις σε κάποια από αυτά που προέκυψαν στο παρελθόν. Αυτή όμως είναι η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα. Και νομίζω ή θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα την αναλάβει. Ευθύνη της πολιτείας είναι να αντιμετωπίσει μια σειρά από άλλες προκλήσεις. Προκλήσεις που οφείστανται στην οριμότητα των μελετών, στις απαλωτριώσεις, στην έβρεση ανθρωπίνου κεφαλαίου. Νομίζω μετά είναι και ο αγαπητός συνάδελφος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και θα μιλήσει γι' αυτό. Εγώ θα επικεντρωθώ λίγο στην χρηματοδότηση, που είναι ένας τίτλος της ενότητας του συνεδρίου. Άρα οφείλουμε να βρούμε πόρους, πρόσθετους πόρους, για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα πολλά έργα, τα οποία, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εκτελεστούν. Η μία πηγή είναι το ΕΣΠΑ. Νομίζω προηγουμένως με τον κύριο Παπαθανάση έγινε μια εκτενή συζήτηση και διαπιστώσατε ότι μεταξύ άλλων βγήκε πρόσφατα μια πρόσκληση για αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι, σας προειδεάζω, κάποια έργα που ακούστηκε πρόσφατα ότι απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, διότι πολύ απλά ο χρόνος των απαλωτριώσεων ήταν μακρύς και τα χρονοδιαγράμματα ασφυκτικά, άρα θα χάναμε και τους πόρους και τα έργα, θα ενταχθούν εδώ. Δόθηκε αμέσως η απάντηση στην αγωνία που εξέφρασαν κάποιοι ως προς τώρα θα ολοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα που πράγματι υπήρχαν μελέτες, αλλά δεν μπορούσαν να εκτελεστούν αυτά τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος. Η δεύτερη πηγή είναι το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Υφίστανται σημαντικοί πόροι για έργα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι μέσα εκεί είναι χρηματοδότηση δύο δικών αξώνων. Όχι εύκολη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επικαλεστώ και την προηγούμενη ιδιότητά μου για τους οδικούς άξονες. Είναι τόσο ΒΟΑΚ όσο και Ε65. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα έργα. Μην παραμελούμε την αξία, παράδειγμα, των 107 εκατομμυρίων ευρώ που δίνονται για την αναβάθμιση των αεροδρομίων της χώρας, των περιφερειακών αεροδρομίων. Άρα σημαντικά έργα που πηγαίνουν στον πολίτη, που πηγαίνουν στο σύνολο της κοινωνίας και δεν εκτελούνται από λίγους ούτε αφορούν λίγους. Σε αυτά τα έργα πλέον τι προσθέτουμε, 686 εκατομμύρια μέσα από την αναδιάταξη πόρων που θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση έργων στις πληγήσεις περιοχές. Άρα πρόσθετα 686 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη πηγή, προτεραιότητα για εμένα στο τέλος της χρονιάς, είναι ΣΕΦ2, ΣΕΦ3. Δηλαδή, να βρούμε σημαντικούς πόρους που υφίστανται ή θα προκύψουν στο μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να χρηματοδοτήσουμε διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ούτε για τους τοξότες, ούτε για το Ορμένιο. Διότι προέκυψαν και τα Τέμπη. Άρα εκεί πέρα οφείλουμε, θα αναζητήσουμε και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε τους αναγκαίους πόρους, εκτός από ένα θύμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να εντάξουμε πρόσθετα έργα για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών, κυρίως σιδηροδρομικών έργων. Η τέταρτη πηγή χρηματοδότησης είναι η EIB. Έχουμε τη δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτηθούμε. Το κρίσιμο θέμα, όμως, είναι οι πόροι να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο, χωρίς να επηρεάζουν και τα δημόσια οικονομικά νοικο. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τη χώρα να πάει αύριο το πρωί και να δανειστεί 750 εκατομμύρια από την EIB. Είχαμε κάνει συμφωνία από το Σεπτέμβριο του 2022.
Αλλά αυτό είναι δάνειο, άρα επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό και επιλέξαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Όμως η EIB θα χρηματοδοτήσει έργα. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία, για παράδειγμα και πάλι, στο πλατή, στο Ρέθυμνο. Έτσι ώστε να κάνουμε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό εκεί, με χρηματοδότηση 80 και 80 εκατομμυρίων από διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η πέμπτη πηγή είναι τα ΣΔΙΤ, συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υλοποιούνται αυτή τη στιγμή φοιτητικές εστίες, αντιπλημμυρικά έργα με αυτή τη μεθοδολογία. Εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα. Και η έκτη πηγή, μην την προσπερνάμε, γιατί σταθεροποιήσαμε τα δημόσια οικονομικά, είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και οι δυνατότητες που έχει η χώρα μέσα από την υπεραπόδοση, μέσα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, μεταξύ άλλων και με την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής, να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πρόσθετους πόρους και τον δημοσιονομικό χώρο, εποφελία των προτεραιοτήτων που θέτει ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων παιδεία, υγεία, ασφάλεια, υποδομές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Κοιμάστε ήσυχος ότι θα ολοκληρωθούν, ναι, όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη. Κοιμάστε ήσυχος ότι θα ολοκληρωθούν όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω γνωριζόμαστε κάποια χρόνια και ξέρετε ότι είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι με την καλή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικούς στόχους και ορόσημα. Η προηγούμενη τετραετία απέδειξε ότι αυτά που θέτει η πολιτική ηγεσία τα υλοποιεί. Δεν είναι ευθύγραμμη η σχέση, δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες, δεν είναι λίγες οι προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει διάθεση, πολιτική βούληση, σχέδιο, έτσι ώστε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Τώρα το χειροκρότημα, παρακαλώ, για τον κύριο Σταϊκούρα. Ευχαριστώ θερμά. Τώρα είναι το επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ.